Λοιπόν, συνάδελφοι. Σε παρακαλώ, παιδί μου. Λοιπόν, γιατρός θα είμαι πάντα. Υπουργός, βουλευτής και δήμαρχος είμαστε για λίγα χρόνια. Στο σύστημα υγείας δουλεύουμε, γιατροί θα είμαστε πάντα και εργαζόμενοι στο σύστημα. Λοιπόν, έλα. Έλα, σώμα, λοιπόν, συνάδελφοι. Όπως θα μάθατε, εχθές δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά το θέμα των εργολαβικών συνεργείων, καθαριότητας, σύντησης και φύλαξης στα νοσοκομεία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες νίκες τις οποίες έχουμε πετύχει τα τελευταία 4 χρόνια. Τι έγινε χτες? Με μια απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που με τους δικηγόρους συνεργάτες μας εδώ την πετύχαμε και η οποία έλεγε ότι είναι νόμιμο το να κάνουν τα νοσοκομεία συμβάσεις με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στη σύντηση και στη φύλαξη, είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αυτό έλεγε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και όχι να κάνουμε συμβάσεις με τους εργολάβους, όπως μας είχαν επιβάλει από το 1991 ο Γέρο Μητσοτάκης, το 98 ο Σιμίτης και το 2000. Λοιπόν, μετά λοιπόν την απόφαση αυτή, πήρε και το Συμβούλιο της Επικρατείας απόφαση που λέει ότι καταργεί τις αναστολές που είχαν κερδίσει σε περίπου 30 από τα 100 νοσοκομεία της χώρας οι εργολάβοι και οι οποίοι μας είχαν εμποδίσει να προχωρήσουμε σε διορισμούς και σε αυτά τα νοσοκομεία όπως είναι το Γεννηματάς, όπως είναι το Αττικό, όπως είναι η Κοζάνη, όπως είναι η Τρίπολη, όπως είναι η Λάρισα, να προχωρήσουμε και εκεί στο διώξιμο των εργολάβων. Από χτες, σταμάτα, το βρήκε στο Υπουργείο, σταμάτα τώρα. Λοιπόν, από χτες, κανένα δεν το βρήκε. Από χτες.